Αυτός Νοτάζ, ο οποίος εγκαταλείφθηκε στη βιομηχανική περιοχή τον περασμένο Απρίλιο. Έσερνε το πόδι του στον δρόμο, με πολίτες αρχικά να νομίζουν ότι χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Η ιστορία του Τάζ τραγική, καθώς πυροβολήθηκε εξ επαφής με καραμπίνα, με τον σκύλο να βρίσκεται εδώ και μήνες στο Δημοτικό Κοινοκομείο Ηρακλείου. Για μένα έχει πολύ μεγάλη συμβολική σημασία το γεγονός ότι τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να δουν και ένα από τα σκυλάκια του κοινοκομείου, τον Τάζ. Είναι ένα σκυλί το οποίο έχει πυροβοληθεί εξ επαφής, έχει αφαιρεθεί το ένα του πόδι για να μπορέσει να επιβιώσει. Βρίσκεται μήνες μέσα στο κλουβί, χωρίς να μπορεί να δεχτεί το ανθρώπινο χάδι, γιατί φοβάται ότι κάθε άνθρωπος θα κάνει αυτό που έκανε εκείνος που τον πυροβόλησε. Η εγκατάλειψη ζώων αποτελεί μάστιγα για το Ηράκλειο, καθώς τα δέσποτα αγγίζουν τα 5.000. Μηνύματα αγάπης και φροντίδας για τα δέσποτα στέλνουν αρμόδιοι και μέλη φιλοζωικών οργανώσεων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Περισσότερο στόχευσε στο να τους πούμε τι σημαίνει έχω κατοικίδιο και να τα παροτρύνουμε, να μιλήσουν στους γονείς τους για αυτό και να υιοθετήσουν αδέσποτο από το Δήμο Ηρακλείου. Είναι μία πράξη αγάπης και ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε και μία έκκληση, διότι πραγματικά το τελευταίο διάστημα ειδικά έχουν ενταθεί οι εγκαταλείψεις ζώων. Φέραμε τα παιδιά σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής Αρχανών και με τα δύο δημοτικά σχολεία, το 12ο και το 31ο, να κάνουν βιωματικό τα παιδιά εδώ, να δουν τα ζωάκια μας, να δουν τι αξία έχει η υιοθεσία. Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών και προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα μήνυμα στο να αναλάβουν δράσεις. Πέρα από τη γνωριμία με τα φιλοξενούμενα ζώα, το θεατρικό παιχνίδι και άλλες δράσεις, μια έκπληξη περίμενε τα μικρά παιδιά. Είναι αυτό το συμβολικό δωράκι στα παιδιά. Φεύγοντας από εδώ, το ζωάκι που θα συναντήσουν στο δρόμο, να φροντίσουν να έχει μία χούφτα τροφή, να έχει λίγο καθαρό νερό. Είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να τα βοηθήσει να επιβιώσουν. Από τα παιδιά αυτό ζητάμε, την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.